Ξενοφών Μπρουτζάκης, συγγραφέας, δημοσιογράφος. Κύριε Μπρουτζάκη, καλώς ορίσατε στο News Hub για ακόμα μία φορά. Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μπρουτζάκη, με το τελευταίο σας άρθρο που είχε τίτλο «Η Μίδια δεν πίνει Coca-Cola», κάνατε μία παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο για τα θέματα της θεατρικής τέχνης. Μια τέχνη που άντεξε τόσες χιλιάδες χρόνια, αλλά λαμβάνοντας αφορμή από τις τελευταίες παραστάσεις, δηλαδή τις σφίκες της Κιτσοπούλου και τη Μίδια του Κάστροφ, κάνετε μια ανάλυση ως προς το αποτύπωμα της τέχνης που δίνει ας πούμε, δείχνει την περιεκτικότητα, την κοινωνική. Και λέτε ότι στην Επίδαυρο, ας πούμε, που τέτοια έργα αναδεικνύουν και υπηρετούν την κλασική εκδοχή τους και δείχνουν μια διαχρονικότητα μέσα από τις σύγχρονες αξίες και τις πανανθρώπινες, αυτά τα χαρακτηριστικά τα έκαναν οικουμενικά. Όμως, εδώ μπαίνει και η έκφραση του καλλιτέχνη. Πού σταματάει η έκφραση και πού ξεκινάει ο εκφυλισμός? Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό για μένα. Είναι τρομερά σοβαρό, πολύ περισσότερο από αυτό που λένε, ξέρω εγώ, για βεβήλωση και τα λοιπά, το οποίο είναι, αυτή είναι η ουσία. Η ουσία είναι η κατάργηση του δυτικού πολιτισμού. Αλλά να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς, ένα πρόβλημα που υπάρχει σε όλες αυτές τις παραστάσεις είναι το εξής. Στην Επίδαυρο ανεβάζουμε κλασικό ρεπερτόριο, τίποτα άλλο. Κλασικό ρεπερτόριο. Άρα δεν είναι δυνατόν την παράσταση της Κιτσοπούλου, για παράδειγμα, να λέει διασκευή Κιτσοπούλου στον Αριστοφάνη και ταυτόχρονα τη μετάφραση, να πληρώνονται και τη μετάφραση. Γιατί υπάρχουν και οικονομικά από κάτω. Τι θα πει μετάφραση και διασκευή? Ύστερα, άμα είναι διασκευή και την υπογράφει Κιτσοπούλου ή την ίδια την υπογράφει ο Κάστορφ, ας παιχτεί σε άλλη σκηνή. Όχι στην Επίδαυρο, πάβει να είναι κλασικό ρεπερτόριο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την αναγνωστική, πώς τον λένε, με την αναγνωστική εντύπωση της Κιτσοπούλου, τι κατάλαβε. Τι μας ενδιαφέρει μας τι κατάλαβε η Κιτσοπούλου? Έχουμε 2.500 χρόνια ιστορίας, το οποίο άντεξε ένα κλασικό κείμενο για συγκεκριμένους λόγους. Αυτούς τους λόγους θέλουμε να δούμε στην Επίδαυρο, στο κλασικό ρεπερτόριο. Όχι την άποψη της Κιτσοπούλου ή του Κάστρο ή του Λιγνάδη ή του οποιοδήποτε νεοτεριστή. Πάνω σε αυτό... Και σε αυτό, ναι, συγγνώμη, ναι. Και σε αυτό δεν είναι ούτε λογοκρισίες ούτε τίποτα. Υπάρχουν χιλιάδες σκηνές, πρωτοποριακές και τα λοιπά, όπως τα λένε, που μπορούν πράγματι να πάνε να παίξουν αυτά τα έργα. Γιατί πρέπει να τα παίξουν στην Επίδαυρο? Ξέρετε, εδώ είναι το ερώτημα. Θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό, γιατί ο αντίλογος λέει, ας πούμε, ότι με την προσθήκη της διασκευής μπορούν να, ας πούμε, να θίξουν σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα και να φτύνουν συνειδήσεις. Λέτε, να το παίξουν δεν πάβει να είναι εδώ. Έχουμε μια ερμηνεία του σκηνοθέτη. Άλλο είναι η ερμηνεία του σκηνοθέτη και οι προεκτάσεις που βλέπει. Δηλαδή, και άλλο είναι το ίδιο το κλασικό έργο. Είναι δύο διαφορετικά. Δεν είναι κλασικό ρεπερτόριο όταν, δηλαδή, παίζεις Μπετόβεν και βάλεις μέσα και λίγο hip-hop επειδή είναι η ερμηνεία του μαέστρου. Αν το κάνεις αυτό σε κλασική μουσική, θα σε σκοτώσουν. Έχετε φέρει άλλο δεν ένα... Δεν το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτή η διαδικασία της καταστροφής της Επιδαύρου και γενικώς του κλασικού ρεπερτορίου έχει αρχίσει καμιά τριανταριά χρόνια περίπου σαν μια μεταφορά εξ Αμερικής, σαν μια μόδα που έρχεται από την Αμερική, η οποία έχει ως στόχο την αποδόμηση συνολικά του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. Τα υπόλοιπα είναι σαχλαμάρες. Όποιος
Αυτή η αντίληψη είναι ότι όποιος δεν ταιριάζει με την παγκόσμια ιδέα της συμπερίληψης που λένε των διάφορων των διαφορετικών φυλών και των διαφορετικών φύλων είναι αντιδραστικός, είναι ό,τι θέλει και τα λοιπά. Είναι λευκές η Αθηνά και η Κλεοπάτρα. Άρα θα πούμε πως είναι από την Αφρική. Τώρα, και εν συνεχεία, αν δεν αναδείξουμε τον Αγαμέμνονα, ναι, τον Ιππόλυτο, την Αφροδίτη, τον Άσμητο, τον Ορέστη, θα αναδείξουμε μάλλον το τέτοιο ως straight. Δηλαδή θα τους... Επειδή θίξατε το θέμα της Κλεοπάτρας και της Αθηνάς, τώρα πρόσφατα έχει βγει και μια παράσταση που σου βγίζουν λευκά μωρά σε αυτό που, ναι, λέτε. Νομίζω ότι την έχετε δει. Στη Γαλλία έχουν βγει, έχει βγει, ναι, μια παράσταση και ηθοποιοί, γυναίκες νομίζω, βγαίνουν και σου βγίζουν λευκά μωρά για να, έτσι, να, ναι, καταδικάσουν, ας πούμε, την υπεροχή της λευκής φυλής. Γιατί όμως συνδέεται τόσο πολύ αυτές τις παραστάσεις με την κουλτούρα γουόκ? Γιατί είναι φανερό αυτό το πράγμα. Είναι φανερό γιατί η σύνδεση, λέει, είναι η κατάργηση της μητριαρχίας. Μια άλλη αντίληψη του Ευρυπίδη για το γυναικείο φύλλο. Όχι, με συγχωρείτε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το έργο αυτό που παρακολουθούμε εμείς είναι η μύδια είναι εκ μέρους του Ευρυπίδη η ανάλυση του πάθους της ζήλιας. Η μεγαλοφυής ανάλυση του πάθους της ζήλιας που κάνει ο Ευρυπίδης και είναι συναρπαστική και ανεπανάληπτη. Όλα τα υπόλοιπα που λέει ο άλλος με τις κοκακόλες, με αυτά, είναι αστεία. Δεν είχε έχνια ο Ευρυπίδης ούτε για τους εξοπλισμούς, ούτε για την παραχμή της Δύσης, ούτε για τον υπερκαταναλωτισμό, ούτε για την κοκακόλα, ούτε για τις μεταναστευτικές ροές. Στη μύδια είναι όλα αυτά. Ούτε για το γυναικείο ζήτημα. Στη μύδια είναι αυτά που σας λέω τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Αυτά είναι στη μύδια. Μάλιστα για την ιστορία να σημειώσουμε ότι ο Ευρυπίδης είχε παντρευτεί 2 φορές και όπως φαίνεται οι γάμοι αυτοί δεν το άφησαν και τις καλύτερες εντυπώσεις και μάλιστα ο κακεντρεχής Αριστοφάνης που δεν τον χώνευε τον περιπέζει τις συζυγικές του ατυχίες στους βατράχους. Ο Ευρυπίδης έχει μείνει ως μισογύνης. Μάλλον χάρη στον Αριστοφάνη. Ο Καστρόφ τώρα έρχεται και μας λέει ότι είναι το έπος της η φεμινιστική αντίληψη του Ευρυπίδη για το έργο και τα λοιπά. Με γεια του, με χαρά του. Δεν λέω ότι αυτό που λέω εγώ ή που λένε οι κλασικοί φιλόλογοι η ανάλυση είναι σωστή και μπορεί να είναι αυτινού. Αυτό ας πάει να το παίξει όμως σε μια ελεύθερη σκηνή, όχι στην επίδαυρο. Αυτό είναι η ουσία της ιστορίας. Γιατί θέλει την επίδαυρο? Λέει, μα δεν είναι βέβυλος, λέει, γιατί λέει παρουσιάζει τη μύδια του, τη μύδια τη δικιά του. Όχι το Ευρυπίδη, λέει πάνω στη μύδια του Ευρυπίδη. Προσέξτε δηλαδή, είναι όλο πονηριές, όλο κουτοπονηριές. Δεν είναι πάνω στη μύδια του Ευρυπίδη. Ο Ευρυπίδης δεν έγραψε ούτε για την Κοκακόλα, ούτε για τον Ιμπεριαλισμό, ούτε για την παρακμή της Δύσης. Κατανοητό. Στο κείμενό σας κάνετε ένα παραλληλισμό. Αναδεικνύεται ότι αυτό το κοινό που ανέχεται τόσο πολύ την έκφραση αυτού του είδους για πολλούς εκφυλισμό και εξιδαϊσμό, ας πούμε, σε κλασικά έργα, το ίδιο κοινό σε ένα δημοσιογραφικό κείμενο, ας πούμε, αν αλλάξει σε ένα κόμμα, μπορεί να έχουμε διαμαρτυρίες σε διεθνείς, ναι, οργανισμούς για λογοκρισία και, ναι, ούτω καθεξής. Λέω, είναι ένα κοινό το οποίο είναι εντός εισαγωγικών πρωτοποριακό, προοδευτικό. Έτσι χαρακτηρίζεται. Έτσι αυτοχαρακτηρίζεται μάλλον. Λοιπόν, αυτό το κοινό, το ελευθεριακό ας πούμε, το οποίο έχει πολύ προχωρημένες ιδέες και έχει μια νέα αντίληψη για τον κόσμο και για την πολιτική, τι κάνει? Ερμηνεύει τον κόσμο και την ιστορία ιδεολογικά. Δεν ερμηνεύεται ιδεολογικά η ιστορία. Η ιστορία από τα πραγματικά γεγονότα ερμηνεύεται. Όχι έχω εγώ μια ιδεολογία
και με βάση αυτή ξεκινάω μια θεωρία. Το ίδιο συμβαίνει, γι' αυτό λέω ότι σε ένα δημοσιογραφικό κείμενο, το οποίο μπορεί να είναι ιδεολογικό μάλλον κείμενο, ξέρω εγώ, άμα αλλάξεις ένα κόμμα ή μεταφέρεις μια τέτοια, φωνάζουν όλοι για λογοκρισίες και τα λοιπά. Εδώ έπιασε ο άλλος όλο τον Ευρυπίδη, τον ξεθεμέλιωσε. Εδώ αλλάξανε τα χρώματα των πρωταγωνιστών και του είπαν ότι η Αθηνά είναι από την Αφρική και ότι ούτε παραλογισμός και κουταμάρα έρθει στο κεφάλι του κάθε παρανοϊκού. Εδώ πρόκειται για τέχνη. Και εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί είναι λογοκρισία και η ελευθερία του λόγου και η ελευθερία της σκέψης και διάφορες μπούρδες. Δηλαδή όλα τα εγκλήματα έχουν γίνει μέσα από αγνές προθέσεις. Δηλαδή λέει για την ειρήνη και κάνει πόλεμο η Ρωσία, για παράδειγμα, ας πούμε. Εκεί, εγώ έχει ενδιαφέρον αυτό που είχα γράψει στο άρθρο μου το τελευταίο με τον, πώς τον λένε αυτόν, της Βόρειας Κορέας, τον αρχηγό. Κιμ Τζονγκ Ουν. Λοιπόν, ο τύπος αυτός είπε προχθές ότι η λέξη «σ' αγαπώ», ναι, σημαίνει. Η λέξη αγαπώ σημαίνει, συμβολίζει την καπιταλιστική, πώς το λένε, την καπιταλιστική παρακμή και υποκρισία των δυτικών κοινωνιών. Και λέει απαγοράβει τη λέξη. Και αυτό είναι μια θεατρική παρέμβαση. Μην γελάς. Είναι μια παρέμβαση πρωτοπορίας, ας πούμε. Με πίκρα γελάω, κύριε Μπορτζάκη, με πίκρα αυτά γελάω. Αυτά τα αστεία, λοιπόν, τα αστεία αυτά είναι επικίνδυνα, αυτό θέλω να πω. Και ενέχουν πίσω, κρύβουν έναν σκληρό ολοκληρωτισμό. Σκληρό, σκοτεινό και γυσίωνο ολοκληρωτισμό. Όλες αυτές οι ενέργειες. Μα κάτι το οποίο παρατηρείται κοινώς τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, που είναι η ακροδεξιοποίηση της αντίθετης άποψης, είναι κοινώς ομολογούμενο αυτό. Δηλαδή και ο ολοκληρωτισμός φαίνεται ότι και μόνο που δεν συμφωνείς πρέπει να κατηγοριοποιηθείς και να πάρεις μια ταμπέλα για να μπορείς, ας πούμε, να βγαίνεις εκτός συζήτησης. Αυτό δείχνει αυτό που λέτε. Συγγνώμη, πάνω σε αυτό που λέτε. Λοιπόν, προσέξτε. Είπατε προηγουμένως ότι στη Γαλλία ανεβάσανε μια παράσταση όπου μαύρες γυναίκες σουφλίζουν λευκά μωρά. Έτσι. Αυτό το πράγμα έχει σοκάρει τη γαλλική κοινωνία. Λοιπόν, αυτό θα αποτυπωθεί κάποια στιγμή, γιατί είναι μια ακραία, είναι ένας πολύ ακραίος συμβολισμός σε μια περίοδο και σε μια εποχή όπου υπάρχουν κοινωνικές αναταράξεις και προβληματισμοί εκ μέρους της γαλλικής κοινωνίας. Λοιπόν, αν μεθαύριο αυτός ο τρόμος μπροστά σε αυτό το θεατρικό συμβολισμό μεταφραστεί υπέρ της Λεπέν, θα λέει η ακροδεξιά. Θα λέει ο Μελανσόν, που είναι έξυπνος. Δεν υπάρχει πολύ, αυτό το πολύ, πράγμα. Πολύ σωστή παρατήρηση. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή εδώ έχουμε ένα φαύλο κύκλο. Δηλαδή τι, έχουμε μία, επιβάλλεται ο παραλογισμός. Ο παραλογισμός. Λέω, κάνω ό,τι θέλω και αυτό είναι μέσα στα δικαιώματά μου και στο αναφέρει το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου κτλ. Αυτό όμως, αν μεταφραστεί από το θεωρητικό στο πρακτικό επίπεδο, είναι σαν να λέμε ότι, ξέρετε, οι κανόνες οδήγησης είναι αντιδραστικοί, είναι παλιοί. Άσε να οδηγεί όπως γουστάρει ο καθένας, γιατί του κόβουμε την ελευθερία. Θα σκοτωθούν όλοι. Μάλιστα. Για να συνοψίσουμε, κύριε Μπουρτζάκη, ναι, θέλω να κλείσουμε με το εξής. Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης είναι αμήλικτος, το ξέρουμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως όλο αυτό συντηρείται με την νομιμοποίηση που δίνει η επιλογή του κοινού. Όταν λέμε κοινό, εννοούμε τη κοινωνία ή ενός μέρους της κοινωνίας. Όταν πάει και ξαναπάει δηλαδή σε αυτές τις παραστάσεις, κατά έναν τρόπο νομιμοποιεί αυτό τον τρόπο έκφραση και ενθαρρύνει. Θεωρώ τους καλλιτέχνες αυτού του είδους να πάνε ένα βήμα παρακάτω. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Εδώ υπάρχει και υπάρχει και η ευθύνη του, της κοινωνίας. Και της κοινωνίας και του κράτους. Δηλαδή, καταρχάς, αυτό το πράγμα θα έχει λυθεί αν το κράτος έκανε καλά τη δουλειά του. Δηλαδή, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Κρατικό Θέατρο, δεν τα ξέρω εγώ, το Φεστιβάλ Αθηνών, το Φεστιβάλ Επιδαύρου, πώς τα λένε αυτά, δεν είμαι ειδικός, αλλά σίγουρα αυτοί θα έπρεπε από την αρχή να μην βάζουν αυτό το δίλημα που περιγράφεται. Δηλαδή, να ξεκαθαρίσουν ότι, παιδιά, η Επίδαυρος είναι για κλασικό ρεπερτόριο. Για το μέσο όρο όμως, κύριε Μπουρζάκη, συγγνώμη, για το μέσο όρο όμως των ανθρώπων που δεν γνωρίζει αυτή τη διαδικασία και τις δικλείδες ασφαλείας στον χώρο της τέχνης, ας πούμε, είναι και θέμα επιλογής. Δηλαδή, θα έπρεπε από τη στιγμή που τόσα αρνητικά σχόλια έχει προκαλέσει... Προφανώς είναι και θέμα... Μα αυτό που λέτε ακριβώς, αυτό που λέτε ακριβώς, το πλέον σωστό. Η μόνη λύση, η πρώτη λύση είναι αυτή που λέω εγώ. Γιατί εκεί πέρα διευθετούνται διάφοροι τρόποι χρηματοδότησης μιας κατηγορίας καλλιτεχνών. Είναι πολλά πράγματα. Κάτι είπε ένας σκηνοθέτης, δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή, για τις παραστάσεις αυτές, πώς χρηματοδοτούνται και τι ακριβώς γίνεται. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Ο Χατζάκης κάτι δήλωσε. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι πάνω σε αυτό που λέτε, ότι ναι, πάνε οι άνθρωποι, πάνε στην Επίδαυρο για χίλιους δυο λόγους. Για να δουν ένα έργο το οποίο όλες οι εφημερίδες οι οποίες είναι προοδευτικές και λένε η πρωτοπορία και οι συντάκτες τους δεν ξέρουν τι τους γίνεται, ούτε ποια είναι η μίδια, όπου καλούν το κοινό για να πάνε, αλλά το κοινό αντέδρασε. Ένα μέρος αυτού του κοινού το οποίο πήγε αντέδρασε. Αλλά όπως και η ελληνική κοινωνία. Εγώ γιατί έγραψα. Σωστά. Δεν ήταν στις πρώτες μου προτεραιότητες το θέατρο, ας πούμε, και τα λοιπά. Έγραψα γιατί τρελάθηκα με αυτά που βλέπω. Υπήρξε μεγάλη αντίδραση και στα social media και στο καλλιτεχνικό χώρο υπήρχε αντίδραση. Απλώς οι καλλιτέχνες αυτοί λίγο πολύ είναι γνωστοί, οπότε όταν, ας πούμε, παρουσιάσουν ένα έργο τώρα, στην επόμενη φάση ο θεατής ξέρει τι θα δει. Δεν είναι δηλαδή ότι θα περιμένει κάποια έκπληξη, θα είναι περίπου στα ίδια. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση. Υπάρχει ένα κοινό το οποίο το ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και εμείς, γι' αυτό και εγώ είπα στην αρχή ότι το ζήτημα δεν έχω πρόβλημα με το γούστο αυτό του κοινού ή με τις παραστάσεις που θέλει να βλέπει. Έχω ζήτημα ότι ένας χώρος, η Επίδαυρος είναι το ωραιότερο θέατρο στον κόσμο. Μα περί αυτού πρόκειται, για το συγκεκριμένο μοτίβο, το ότι οι παραστάσεις γίνονται... Ναι, για το συγκεκριμένο μοτίβο. Γιατί πρέπει αυτό το πράγμα να το λερώσουμε. Εγώ βλέπω σκοπιμότητα. Σας είπα, πριν 30 χρόνια άρχισε αυτή η μόδα να υπονομεύεται η κλασική αντίληψη, ο κλασικός πολιτισμός. Εκεί δεν το βλέπετε εσείς ότι έχει σύνδεση. Στην Ευρώπη υπάρχουν και οι πειραματικές σκηνές, όπως και εδώ. Ωστόσο, δεν εμπλέκουν αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν εμπλέκουν με τις μεγάλες κρατικές σκηνές. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβει στη Γαλλία, στην όπερα, ξέρω εγώ, Γκαρνιέρ, να ανέβει σήμερα ένα έργο του Μολιέρου, όπου ο πρωταγωνιστής θα φοράει τούλια. Μάλιστα, κατανοητό. Το απαγορεύουν εδώ γιατί το επιτρέπουν στην Επίδαυρο. Στην Επίδαυρο. Η παρέμβαση που κάνατε ήταν πολύ σωστή και στο άρθρο σας στο Ποντίκι νομίζω ότι τα θίγετε λεπτομερώς. Κύριε Μπρουτζάκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσίαση και την ανάλυση σας. Γεια σας. Και εγώ.